Κάθε ώρα που περνάει, αποκαλύπτονται νέε πτυχέ του τέταρτου μνημονίου Τσίπρα Καμένου με νέα βάρη για του πολίτε. Εκτό από τη μείωση του αφορολόγητου και τι περικοπέ των συντάξεων, προκύπτουν νέα επώδυνα μέτρα. Δραματική αύξηση ασφαλιστικών εισφορών για του ελεύθερου επαγγελματίε, μειώσει στα ειδικά μισθολόγια, μειώσει επιδομάτων και καταργήσει φοροαπαλλαγών. Ενώ παρίσταναν ότι δεν δέχονταν σωματικέ απολύσει, τώρα υπογράφουν πρόθυμα τι σχετικέ ρυθμίσει. Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα, ο κύριο Τσίπρα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τη συζήτηση ανοίγοντα άλλα ζητήματα, αλλά πάντα χωρί σχέδιο και κυρίω χωρί καμία προετοιμασία. Όπω έλεγε κάποτε ότι θα καταργήσει τον ένφια και θα σκίσει τα μνημόνια, έτσι τώρα αφήνει να εννοηθεί ότι θα καταργήσει τι πανελλαδικέ εκστάσει. Με ποιο σύστημα θα τι αντικαταστήσει άραγε, σε ποιε πανεπιστημιακές αίθουσε θα μπουν οι φοιτητέ, με τι βιβλία, με τι καθηγητέ. Ανεύθυνα και επιπόλαια παίζει με την αγωνία των νέων ανθρώπων και των οικογενειών του. Αντιμετωπίζω την παιδεία με ευθύνη και ευαισθησία ω εθνικό θέμα και οφείλουμε να επενδύσουμε σε αυτήν, στηρίζοντα του εκπαιδευτικού, που αποτελούν κεφάλαιο για τη χώρα ώστε να δώσουν ορμή στου μαθητέ. Συνδέοντα την εκπαίδευση με την απασχόληση. Για να βρουν κεφάλαια τα πανεπιστήμια, αλλά και για να βρουν μετά δουλειέ οι απόφοιτοι, αξιοποιώντα τι νέε δεξιότητε τη ψηφιακή εποχή, ενισχύοντα την ελευθερία και αυτονομία κάθε εκπαιδευτική μονάδα. Το δικό μα σχέδιο είναι συγκεκριμένο και τολμηρό. Θα έρθει σύντομα σε δημόσιο διάλογο, γιατί επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Οι νέοι μα αξίζουν την ελπίδα τη αλήθεια, αξίζουν ένα καλύτερο αύριο και μπορούμε να το δημιουργήσουμε.